Πείτε τα όλα σήμερα. Σήμερα νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε όλα και να δώσει και η Ειρήνη, γιατί μας θυμάμαι την παρουσία της. Είναι εδώ να απαντήσει σε όλα. Τι συνέβαινε, δηλαδή, για να φτάσει στο σημείο κάποιος, οι συγγενείς σας εν προκειμένου, να σας πούν ότι μήπως το παιδί το έχει πειράξει η Ειρήνη, πάνε να πει ότι κάτι γινόταν. Κάτι βλέπανε. Ναι. Υπήρχε μία παραβατική συμπεριφορά γενικώς. Και στο σχολείο της και έξω. Έφευγε κρυφά τις νύχτες. Τι να ήτανε? Όχι, όχι, συνεχίστε να τα λύσω τέλος τα ερωτήματα. Δεν θέλω να διακόπτουμε. Ναι, ναι. Λέτε μια παραβατική συμπεριφορά. Πότε ξεκίνησε αυτή η παραβατική συμπεριφορά? Κάτι μήνες πριν. Στην εφηβεία δηλαδή. Τι είχε κάνει? Τι έκανε? Ναι. Το πιο σοβαρό που έκανε δηλαδή. Την είχαν βρει μεθυσμένη στο σχολείο της, την είχε πάρει ασθενοφόρο, είχε κάνει αυτή την ψεύτικη απαγωγή, μας έφευγε κρυφά από τα παράθυρα, βρισκόταν στις 4-5 η ώρα το πρωί μεθυσμένη. Δεν μπορώ άλλο. Η αστυνομία την είχε μαζέψει ποτέ? Ναι, αμέ. Για ποιο λόγο? Θυμάστε ένα σοβαρό? Για ένα λόγο σοβαρό. Το αστυνομικό τμήμα του Άργους. Για ποιο λόγο? Ο ένας ο σοβαρός ήταν τότε που σκηνοθέτησε την απαγωγή της. Για άλλο λόγο. Σκηνοθέτησε κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα από τότε. Συγγνώμη. Τότε όχι. Ειρήνη, ισχύουν όλα αυτά τα οποία λέει Μάνος? Ότι το σκηνοθέτησα. Όχι. Ότι ήσουν τόσο ατίθεση, ότι σε βρίσκανε μεθυσμένη, ότι το σκαγείς από τα παράθυρα, ότι στο σχολείο, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Ότι... αυτό έχει γίνει μια φορά που καθόμασταν με όλα τα παιδιά στο γυμνάσιο. Ήσουν ατίθεση πάντως γενικώς, έτσι. Ναι, ξέφευγα. Όταν ήμουν στο σπίτι, ήθελα να φεύγω. Γιατί? Δεν ήθελα. Δεν σου συμπεριφέρονταν καλά η μητέρα σου με τον πατέρα σου? Τι συνέβαινε? Τσακώμουν, έρχομουν σε αντιπαραθέσει με τη μάνα μου και έβρισκα φορμές και έφευγα. Ναι, Νατάλη. Ζήτησες ποτέ βοήθεια εσύ από την αστυνομία, Ειρήνη? Όχι, δεν ήθελα ποτέ να της κάνω κάτι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι παρατηρώ την Ειρήνη και σήμερα και Τετάρτη το βράδυ. Και βλέπω έναν άνθρωπο ατάραχο, χωρίς καθόλου άγχος. Θα έλεγα με παντελή αδιαφορία για όσα συμβαίνουν. Και ναι, δεν με ενδιαφέρει το τι λέει. Ένα λεπτάκι, Ειρήνη, δεν σε κατηγορώ. Δεν ενδιαφέρει η περίπτωση της αδερφής σου, εσύ? Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι λέει η ίδια. Μα η μητέρα σου λέει ότι την έχεις δολοφονήσει, την αδερφή σου. Μπράβο της. Σαν μια αδιαφορία για τη σημαντικότητα των πραγμάτων. Και εδώ έχουμε δύο σενάρια, για να σας τα πω ως ειδικός. Ή αυτός ο άνθρωπος πιστεύει πάρα πολύ στην αθωότητά του και γι' αυτό δεν ταράσεται. Ή θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιθανόν, δεν κάνω διάγνωση, σας λέω με βάση αυτά που είπε και η μητέρα, έναν άνθρωπο κοινωνιοπαθή. Τι είναι η κοινωνιοπάθεια? Είναι άτομα που στην παιδική ηλικία είναι παραβατικά, που έχουν παντελή αίσθηση ενοχής και περιφρόνηση του σωστού και του λάθους, που πολλές φορές κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, βίαιη συμπεριφορά, εγωκεντρισμό, επιδιοξιομανία, αίσθημα υπεροχής, ευερεθιστότητα, θυμό, απειλές. Πάντως να πω κάτι, δηλαδή, Ναταλή μου. Είναι ή πάρα πολύ σίγουρη για την οθεότητά της και το ελπίζω και μακάρι, ή έχουμε έναν άνθρωπο που δεν ταράζεται κάτι, με τίποτα. Όχι, δεν κατηγορούμε από εκεί που πρέπει. Και με κατηγορεί η ίδια μου η μάνα. Δηλαδή, τα ακούει ο κόσμος. Η μάνα σου πιστεύει. Είναι μάνα μου. Μάνα μου δεν είναι πλέον. Εγώ το ξεκαθάρισα. Αυτή σε γέννησε. Δεν με νοιάζει. Δεν μιλούσες μέχρι πρώτη με τη μάνα σου? Όχι. Βγαίνει και με κατηγορεί μόνη της. Ναι, δεν μιλούσες μέχρι πρώτη με τη μάνα σου? Μίλαγα. Ναι. Όπως της έστειλα και μία ανακοίνωση. Δεν της έχεις στείλει και κάποια μηνύματα τα οποία είναι απειλητικά? Απειλητικά γιατί είναι? Που λες αν δεν βγεις να μιλήσεις στα κανάλια. Και αυτή όταν είπε δηλαδή, επειδή βγήκε ο πατέρας μου και με υποστήριξε, ότι θα δεις και εσύ πώς θα βρεθώ απέναντί μας. Ήταν ωραίο δηλαδή. Έχει στείλει μηνύματα στη μάνα όμως, έτσι. Το μοναδικό μήνυμα που τσέσαι ήταν αυτό. Αυτό πέτρολο και εκβιασμοί και απειλές. Δηλαδή. Να ρωτήσω. Για ποιο λόγο. Κάτσε μισό λεπτό, Ειρήνη, γιατί σήμερα θέλω να τα πούμε όλα. Δηλαδή, αν εγώ άνοιγα τότε, όπως λένε, το στόμα μου. Ναι. Τι θα φορέσει, άμα θέλει να φορέσει μαύρα, να με σφάξουν εμένα. Ο καθένας, για τις εξυπνάδες του καθενός, που θα ανοίξω εγώ το στόμα μου. Όχι, δεν θέλω. Τι να ανοίξει το στόμα σου? Σε διάφορα θέματα που πεταγόταν ο καθένας και έλεγε. Γιατί να σε σφάξουν εσένα, παιδί μου? Εντάξει. Γιατί να σε σφάξουν? Έχει στείλει πάντως απειλητικά μηνύματα στη μάνα σου. Απειλητικό είναι. Τα έχω τα μηνύματα μπροστά μου. Δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει, τα έχει στείλει, έτσι. Να ρωτήσω. Αυτά που τράβηξα εγώ δηλαδή τι? Άλλο αν έχεις λόγο ή όχι, τα έχει στείλει. Να κάνω μία διευκρίνηση, κύριε Πέτρο. Ναι.
Απειλητικό μήνυμα είναι αυτό. Δεν είναι απλώς απειλητικό και ότι αν θα τις σφάξει κάποιος άλλος που λέει. Α. Είναι απειλητικό ακριβώς προς εμένα. Εγώ έτσι το παίρνω και να το δει κάποιος ψυχολόγος. Να, βέβαια. Ότι θα φορέσω μαύρα γιατί αυτή θα πάει να αυτοκτονήσει, να κάνει οτιδήποτε όπως το έχει κάνει και άλλες φορές που την έχω μαζέψει. Τι, έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίες η Ειρήνη? Όχι μία και δύο. Μετά από πολλούς διάφορους χωρισμούς. Η απόπειρα χειρισμού, όταν, Πέτρο. Όταν σκηνοθέτησε την απαγωγή της και βρέθηκε εσάς, εσείς τη βρήκατε, η αστυνομία τη βρήκε, σε τι κατάσταση τη βρήκε? Η αστυνομία τη βρήκε πρώτα, ναι. Πολύ νορμάλ. Μπορείτε να ρωτήσετε το νομικό τμήμα του Άργους και την ασφάλεια. Είχετε έπειτα πάνω... Τρέλανε για μία νύχτα ολόκληρη. Την πήγαν στο νοσοκομείο τότε. Εγώ σας τρέλανα. Ή που σας λέω με κυνηγάνε και ο καθένας ήταν στον κόσμο του και λέγατε ότι ήταν σενάρια δικά μου. Την πήγε η αστυνομία για εξετάσεις στο νοσοκομείο τότε, ξέρετε? Να. Ναι, είχαμε πάει. Επικαλέστηκε ότι κάποιος της προκάλεσε σεξουαλικά προβλήματα? Όχι. Τότε? Όχι. Εξετάστηκε όμως το νοσοκομείο? Ναι, είχαμε πάει. Ψυχολογικά. Αυτό πότε έγινε, το 13? Ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κυρία Πόπη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ευθέως. Πότε χωρίσατε με τον κύριο Γιάννη Μουρτζούκο? Όταν ήμουν 16 χρονών. Λίγο μετά το θάνατο της ζωής. Πήρατε τα παιδιά και φύγατε από το σπίτι, έτσι? Έτσι μου έχει πει ο ίδιος. Ναι. Άρα δεν επηρεαζόσασταν πλέον από τον κύριο Μουρτζούκο? Γιατί μου λέτε ότι από την αρχή σας έλεγαν συγγενείς σας ότι υποψιάζονταν την Ειρήνη και εσείς την υποψιαζόσασταν. Αλλά ο κύριος Μουρτζούκος σας κρατούσε γιατί σας έλεγε ουσιαστικά ότι αυτά είναι εικασίες και δεν ισχύουν. Από το 17 και μετά που φεύγετε και είστε με τα παιδιά μόνοι σας και βλέπετε το παιδί της Κατερίνας να φεύγει. Όχι, το 21. Το 17, το 15 φύγαμε. Το 15, ωραία. Περνάνε 6 χρόνια. Βλέπετε το 21 ότι φεύγει άλλο παιδάκι, το παιδί της Κατερίνας. Το 22 το πρώτο παιδί της Ειρήνης. Το 23 το δεύτερο παιδί της Ειρήνης. Το 24 ο Παναγιωτάκης. Γιατί λοιπόν δεν κινηθήκατε τότε και κινείστε τώρα? Εγώ να σας πω κάτι. Επειδή είμαι πάντα υπέρ της αλήθειας, ναι. Ξέρω ότι είναι σκληρό, Ειρήνη, και στο λέω. Και εγώ το ίδιο θα νιώθα ενδεχομένως, αν η μάνα μου έβγαινε και έλεγε αυτά τα οποία λέει για εμένα. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να το πω, γιατί έχω δει άλλες μανάδες, άλλες υποθέσεις και πώς χειρίζονται καταστάσεις, ότι επειδή εγώ είμαι πάντα υπέρ της αλήθειας, εγώ ακόμα πολύ μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι η κυρία Πόπη θέλει να μάθει τι έγινε με τη ζωή Ηλιάνα. Έτσι, είναι να αναφέρει το δικαίωμά της όπως θέλει και η Ειρήνη. Άρα... 10 χρόνια μετά, βέβαια. Ναι. Εκεί λοιπόν ήθελα να καταλήξω. Έχετε φύγει από το σπίτι από το 2015, άρα δεν μπορεί να σας επηρεάσει πλέον ο κύριος Μουρτζούκος. Γιατί δεν πάτε τότε να πείτε τις υποψίες σας στις αρχές, προκειμένου ενδεχομένως να σωθούν κάποια άλλα παιδάκια, αν υποθέσουμε ότι η Ειρήνη έχει κάνει κακό στα παιδιά, βέβαια? Γιατί στην αρχή, όπως είπα και προχθές, δεν ήθελα καν να το πιστέψω. Όλα αυτό ξύπνησε από το θέμα του Παναγιωτάκη. Εδώ μας είπε το πίστευε πριν 15 χρόνια και τώρα λέει ότι δεν ήθελα να το πιστέψει. Μισό λεπτό, κύριε Τάτσι, δεν θέλω, όταν μιλάει, επειδή είναι μέσω σύνδεσης, να μην παρεμβαίνουμε τα σχόλια μας, θα τα κάνουμε στο τέλος. Παρακαλώ, κύριε Απόπη. Και με το δικό της το παιδί της είχα πει, Ειρήνη, μην έχεις κάνει τίποτα. Το είχε πει, Ειρήνη? Δεν βγήκες, μας κατηγόρησε και για το δεύτερο το παιδί. Άρα, στοπ. Στο πρώτο παιδί της το είχατε πει ή στο δεύτερο? Στο δεύτερο. Δεν το είπα. Κύριε, παραδέχεται. Ο βιολογικός πατέρας της Ειρήνης ποιος είναι, κυρία Πόπη, ξέρουμε? Ναι, ξέρουμε και η ίδια τον ξέρει. Ποιος είναι? Είναι ο κύριος ο οποίος έχει εμφανιστεί στην εκπομπή του Ευαγγελάτου? Μπράβο, και είπε ότι όχι. Γιατί ναι. με τον άνθρωπο αυτό εμείς έχουμε συνομιλήσει και μας το έχει διαψεύσει. Και μας έχει πει ότι δεν είναι σίγουρος γιατί δεν έχει κάνει τεστ πατρότητας. Δεν είναι σίγουρος, δεν είπε ότι δεν είναι. Ωραία πράγματα. Άρα εσείς είστε σίγουροι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας της Ειρήνης, έτσι? Εγώ δεν είμαι. Τέλος. Ναι. Εσύ? Όχι. Τι όχι? Για να το λέει και ο ίδιος πλέον αυτή τη φορά, όχι. Δεν είσαι σίγουρη? Όχι. Είναι πολύ λυπηρό. Συγγνώμη, Πέτρο. Είναι πολύ λυπηρό ένας άνθρωπος να μην γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας του. Είναι πολύ λυπηρά αυτά που ακούμε. Καλύτερα να ήταν όπως ήμουνα, να μην μου το έλεγε ποτέ. Το προτιμούσα. Και να ξέρουμε πάντα. Να μου έλεγε ότι ο πατέρας δεν είναι πατέρας. Να μην μου το έλεγε. Είναι του παιδιού μου. Προτιμούσα να ξέρω τον άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Κυρία Πόπη, να ρωτήσω κάτι. Έχω πληροφορηθεί και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε ότι ήδη έχετε προσλάβει δύο δικηγόρους. Προκειμένου να κινηθείτε νομικά σε βάρος της κόρης σας. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ναι, ναι. Ωραία. Μην τα πούμε αυτά τώρα, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί η Ειρήνη πλέον παίρνει δικαστική οδό το πράγμα. Δεν πειράζει. Μετά έχει προσλάβει ήδη δικηγόρους και θα ψάξει να βρει τη δική της αλήθεια. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα κληρώνουμε.